Εσείς θα εμβολιαστείτε έτσι όπως έχει ανακοινωθεί την Τετάρτη, κύριε Κουτσούμπα. Την Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Είσαστε αποφασισμένος. Ναι, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα αυτό και με το προσωπικό παράδειγμα για την αναγκαιότητα μαζικού εμβολιασμού όλων, ότι είναι αναγκαίο αυτό να γίνει από όλο τον πληθυσμό, χωρίς όμως αυτό να αποτελέσει ή να αποκρύψει ή να γίνει το άλοθη για την αναγκαιότητα της θωράκισης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σήμερα, τώρα που μιλάμε, του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και των αναγκαίων μέτρων προστασίας που είναι στην ευθύνη της κυβέρνησης και του κράτους να τα πάρει, αφού ο εμβολιασμός έτσι κι αλλιώς θα είναι μακρόχρονη σχετικά, έτσι κι αλλιώς διαδικασία. Αλλιώς χωρίς τα κατάλληλα αυτά άμεσα μέτρα που σας λέω, και η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται και η σωστή προετοιμασία για τον μαζικό εμβολιασμό του κόσμου υπονομεύεται. Ναι. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε και βεβαίως θα δώσουμε το παρόν. Το εμβόλιο είναι η ελπίδα, κύριε Κουτσούμπα. Από εκεί και πέρα είναι ένας μαραθώνιος και ένας δρόμος που ακόμα είναι μπροστά μας. Πολύ σωστά το λέτε και σε όλες τις συνδέσεις που κάνουμε. Οι περισσότεροι γιατροί, νοσηλευτές μας επισημαίνουν πάντα το γεγονός ότι ναι, βεβαίως ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος, αλλά από την άλλη και εδώ το προσωπικό χρειάζεται στήριξη και είδαμε τη μάχη που δώσανε οι υγειονομικοί. Τους έχουμε χαρακτηρίσει ήρωες και πρέπει και να τους τιμήσουμε τηρώντας τα μέτρα. Μάχη. Ακριβώς, αλλά και από την και άλλη, ό,τι καταφέρουν και ό,τι γίνεται κατορθωτό να γίνει, γίνεται με τον προσωπικό τους αγώνα και στη δουλειά τους, μέσα στα νοσοκομεία και έξω στους δρόμους, έξω από τα Υπουργεία, με τις κινητοποιήσεις τους, με τις διεκδικήσεις τους, που βοηθάνε να πιέζονται και τα Υπουργεία και οι κυβερνήσεις να κάνουν κάτι καλύτερο. Εντάξει, για το ξέρετε λόγο. Τώρα ότι εδώ ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα στον καιρό της πανδημίας, πώς μπορούν να συνδυαστούν οι διεκδικήσεις, οι πορείες, οι συναθρήσεις και όλα αυτά. Εσείς από την πλευρά σας ένα μεγάλο. Με τα μέτρα προστασίας που παίρνουν, είναι υπεύθυνοι οι γιατροί, γι' αυτό άλλωστε τους λέμε και ήρωες. Φοράνε και τη μάσκα, έχουν τα αντισηπτικά, έχουν τις αποστάσεις τους. Ναι. Πολύ περισσότερες αποστάσεις κρατάνε στις κινητοποιήσεις τους από ό,τι βλέπουμε, παρά όταν συνοστίζονται μέσα στο χειρουργείο, μέσα στο ιατρείο, στη ΜΕΦ κλπ. Κύριε Κουτσούμπα, κατανοητό αυτό. Έχει γίνει πλέον πάρα πολύ κατανοητό, νομίζω, το ότι το ΕΣΥ ήρθε η στιγμή που χρειάζεται στήριξη, ότι τα προηγούμενα χρόνια και μέσα στην κρίση και στα μνημόνια και όλα αυτά δέχτηκε ένα πάρα πολύ γερό πλήγμα και για την Ελλάδα και για άλλες χώρες του εξωτερικού. Αυτό πλέον έγινε σαφές, το πόσο σημαντικό είναι να στηριχθεί και δεν νομίζω κανείς να έχει αντίρρηση σε αυτό. Απ' την άλλη, όπως λέτε και εσείς, παρά τις όποιες εν πάση περιπτώσεις ενστάσεις εκφράζετε και εσείς κάποιες φορές, θεωρείτε ότι είναι πολύ σημαντικό να δοθεί αυτό το μήνυμα του εμβολιασμού και γι' αυτό μπαίνετε και εσείς από τους πρώτους. Σε αυτό το ζήτημα του εμβολιασμού είναι ξεκάθαρο και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, αλλά ταυτόχρονα επιμένουμε σε αυτό. Το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένες δέσμες προτάσεων που τις έχει καταθέσει στη Βουλή, στην κυβέρνηση, συμφωνεί με τα αιτήματα των γιατρών, των υπολείπων υγειονομικών και πρέπει αυτά να ληφθούν υπόψη πάρα πολύ σοβαρά και να υλοποιηθούν άμεσα. Mm-hmm.